Χωρίς φαγητό έμειναν σήμερα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι 37 υπάλληλοι εργολάβου που έχει αναλάβει τη σύντηση πραγματοποίησαν απεργία διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους. Οι μόνιμοι είναι πλέον ελάχιστοι που δουλεύουμε στα μαγειρία. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, τόσο αυτή όσο και οι προηγούμενοι, που ανέχονται αυτό το καθεστώς εργολαβίας, ενώ οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν μόνιμες και πάγιες ανάγκες για το Πανεπιστήμιο. Πραγματοποιούμε με μεγάλη επιτυχία, με απόλυτη επιτυχία, την 48ωρη απεργία μας στα μαγειρία της εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι από την περσινή σεζόν, τους οφείλονται αρκετά δεδουλευμένα. Έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση από τον εργοδότη ότι σήμερα θα καταβάλει τα χρήματα και η απόφασή μας είναι ότι μόλις καταβληθούν τα χρήματα, όλα τα χρήματα στους εργαζόμενους, θα μπουν για δουλειά μέσα οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν κι άλλο οι φοιτητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε ότι το σύνολο των φοιτητών συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν εκτός των άλλων και στα δεκάδες άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Διεκδικούν και όπως θα έπρεπε και όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι σήμερα και όποιος αδικείται, διεκδικούν αυτά που έχουν δουλέψει. Τους χρωστούνται 4 μήνες μισθή, το δώρο του Πάσχα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί ας πούμε, σε μια συνολικότερη κατάσταση εργασίας, η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι αρμόζει σε δίκτυο. Συμπαραστέκεστε. Προφανώς συμπαραστεκόμαστε και με απόφαση λόγου των οικοτρόφων και καλούμε και όλους τους φοιτητές να μην πούν ότι τώρα μας αφήνουν νηστικούς, αλλά να καταλάβουν ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που σήμερα θα μείνουν χωρίς φαγητό, αύριο θα μείνουν χωρίς δωμάτιο στην εστία, μεθαύριο θα μείνουν χωρίς ζεστό νερό. Στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών σητίζονται 8.000 φοιτητές.